Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα έγκρισης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα ως εκπαιδευτικού εργαλείου στα ελληνικά σχολεία. Κατά συνέπεια, δεν έχει προκύψει και αξιολόγησή της από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε αξιοποιούμενο επίσημα το υλικό της και αξιολογούμενο να αξιοποιηθεί εν συνεχεία από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες των ελληνικών σχολείων. Με τον πλέον εμφατικό τρόπο, η Υφυπουργός Παιδείας Ζέρτα Μακρύ από το βήμα της Ελληνικής Βουλής καταρρύπτει τους ισχυρισμούς των υπευθυνών της ΜΟΓ ότι το πρόγραμμα για την κατοχή στην Ελλάδα θα αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο στα ελληνικά σχολεία. Οποιοδήποτε φορέας πέρα από την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει τη δυνατότητα στο πλαίσιο της δημοκρατίας και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών να δημιουργεί εκπαιδευτικό υλικό. Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι αυτό δικαίως αποτελεί και κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο ώστε να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία των ελληνικών σχολείων χωρίς προγενεστέρως να έχει αξιολογηθεί και να έχει υποβληθεί αντίστοιχο έτοιμο έγκρισης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όπως τόνισε στην ερώτησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου, με αφορμή την επιστολή καταγγελία του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από τη γερμανική κυβέρνηση, επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της κατοχής και της αντίστασης. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς, ό,τι επιχειρείται, είναι με το ξαναγράψιμο της ιστορίας, να χαθεί η ιστορική μνήμη, να στρογγυλέψουν τα πράγματα και άρα και στο ζήτημα του αιτήματος και της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών να υπάρξουν αντεπιχειρήματα. Μια και μέχρι τώρα η Γερμανία δεν έχει κάνει ούτε ένα βήμα σε σχέση με τη θέση που είχε από παλιά. Όπως έχει καταδειχθεί από τα αλλεπάλληλα ρεπορτάζ της Κρήτη TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη, το πρόγραμμα, λειτουργώντας ως κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ, αγνοεί επιδεικτικά τα δεκάδες ολοκαυτώματα ανά τη χώρα, επιχειρώντας να στρογγυλέψει τα εγκλήματα και τις ομότητες του Τρίτου Ράιχ, με στόχο να ξαναγραφεί η ιστορία. Να μην χρησιμοποιηθούν οι μαθητές και το εκπαιδευτικό σύστημα για το ξαναγράψιμο της ιστορίας. Γιατί η ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, της κατοχής και της αντίστασης και των συνεπειών τους, έχει ήδη καταγραφεί και επαρκέστατα τεκμηριωθεί. Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Παιδείας τόνισε πως η ελληνική πολιτεία, στα πλαίσια της αποτύπωσης των ιστορικών γεγονότων με ακρίβεια, χωρίς παραχάραξη και χωρίς διαστρέβλωση, θα προχωρήσει σε νέα προγράμματα σπουδών σε ό,τι αφορά το μάθημα της ιστορίας. Τα νέα προγράμματα θα είναι εμπλουτισμένα με πρόσθετο ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό που θα καλύπτει την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα και θα περιλαμβάνει μελέτες έγκριτων Ελλήνων ιστορικών.